Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, έχετε καιρό να με δείτε, το ξέρω, έχω επιστρέψει στο Μόναχο, θέλω να σας πω ότι αποφάσισα όσο ήμουν στην Ελλάδα να μην κάνω πολλά βίντεο, ήθελα να αφοσιωθώ στις διακοπές μου καθαρά, στο, πώς το λένε, στη χαλάρωσή μας, στον ύπνο μου, στην ξεκούρασή μου, στα παιδιά μου, στον άντρα μου, όλα αυτά εκεί πέρα και δεν ήθελα μόνο να είμαι με το λάπτοπ και μοντάζ, ξεμοντάζ, κάμερα, κινητό κτλ. Στο χέρι. Δεν μου άρεσε. Ήθελα να το κάνω έτσι. Ξέρω ότι έχω χάσει προβολές, ξέρω ότι έχω χάσει κατά επέκταση χρήματα, αλλά για μένα δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό. Θα σας πω γιατί. Γιατί δεν βιοπορίζομαι εγώ μέσα από αυτό. Λοιπόν, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Κάπου χτύπησα. Βασικά δεν χτύπησα. Πρέπει ο μικρός να με γρατζούνισε και κάπου εδώ να καλύπτω ότι πρέπει να φτιάξω πάλι τα φρύδια μου. Πρέπει να φωνάξω τη φίλη μου τη Λίτσα να μου τα φτιάξει. Τέλος πάντων, στο σημερινό βίντεο θα απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις που μου είχε γράψει μια κοπέλα σε σχόλιο και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το σχόλιο γιατί μου δίνει και εμένα ιδέα να κάνω βίντεο. Ήθελα να κάνω κάτι άλλο σχετικά με τη βάφτιση του Ηρακλή, αλλά ας κάνω πρώτα αυτό. Γεια σου Αλεξάνδρα λέει. Γεια σου και σαν κοριτσάρα. Μου αρέσεις πολύ και βλέπω συχνά τα βιντεάκια σου. Merci beaucoup. Μου κρατάς ωραία συντροφιά όταν θέλω να χαλαρώσω. Για μένα αυτό είναι το παν. Φιλαράκια. Θα σου γράψω κάποιες απορίες που έχω είτε για Q&A είτε για θέματα βίντεο σαν ιδέες. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Πρώτον, ποια είναι η γνώμη σου για τη μεσοθεραπεία προσώπου, το Botox και τις αισθητικές επεμβάσεις που δεν αλλοιώνουν τα φυσικά μας χαρακτηριστικά. Η γνώμη μου για αυτά είναι ότι καλή είναι η γνώμη, όχι καλή είναι η γνώμη μου, πιστεύω ότι είναι καλά αυτά όταν τα κάνει μια γυναίκα ή και ένας άντρας αντίστοιχα. Διότι θεωρώ ότι ο άνθρωπος όταν θέλει να φτιάξει τον εαυτό του για να νιώσει αυτός καλύτερα και γενικά να περιποιείται, είμαι μέσα εγώ σε αυτό ρε παιδί μου. Εγώ μεσοθεραπεία προσώπου έκανα όταν παντρεύτηκα, 2 μέρες ή 3 μέρες πριν, δεν θυμάμαι. Έκανα μεσοθεραπεία και μου έβαλε δερματολόγος ουσιαστικά μέσα στο δέρμα βιταμίνη για να λάβει το πρόσωπό μου. Είμαι λοιπόν πολύ υπέρ. Έχεις κάνει, έχεις ρωτήσει ποτέ γιατρό ή θα έκανες στο μέλλον. Κοίταξε να δεις, εγώ το μόνο που έχω κάνει είναι τα φρύδια μου. Που το έχω πει πολλές φορές. Αυτό εδώ δηλαδή που τα έχω κάνει τατουάζ όπως βλέπεις και όπως είπα και στην αρχή του βίντεο πρέπει να τα ξαναφτιάξω. Δεν έχω ρωτήσει ποτέ γιατρό για να κάνω Botox και τα σχετικά. Γιατί ακόμη με 33 χρονών, τώρα έχω αρχίσει και σπάω εδώ και έχω κάνει ρητιδούλες, αλλά σου πω την αλήθεια μου δεν με πολύ ενδιαφέρει εμένα ακόμα αυτό το πράγμα. Αισθητικές επεμβάσεις, πιστεύω ότι αν θα έκανα αισθητική επέμβαση, Α, ναι ρε, θα ήθελα να κάνω τα χείλη μου, περίγραμμα εδώ πέρα, αλλά έχω συζητήσει με την αισθητικό μου και μου είπε ότι πρέπει πρώτα να τελειώσω το θυλασμό και έπειτα. Επίσης, αν θεωρείται αισθητική επέμβαση το τατουάζ, δεν ξέρω, εγώ θέλω να κάνω. Περιμένω να τελειώσει ο θυλασμός για να κάνω και τατουάζ. Δεύτερον, αν έχεις λύσει εντελώς το βιοποριστικό κομμάτι, πώς θα ήθελες να είναι η ζωή σου? Πώς θα ήθελα να είναι η ζωή μου, Καλό. Θα ήθελα να μένω σε ένα σπίτι με αυλή για να παίζουν τα παιδιά. Σκύλο οπωσδήποτε. Θα ήθελα να έχω. Μη γελάσετε. Αλλά αυτή είναι η γνώμη μου, αφού μου ζητήθηκε. Θα ήθελα να έχω κοτέτσι. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιδέα. Και ξέρω αυτή τη στιγμή πω η Λίνα θα γελάει. Θα ήθελα πάρα πολύ να κοτέτσι. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιδέα. Θα ήθελα να έχω τον μπαχτσέ μου, να έχω τα λαχανικά μου, τα φρούτα μου. Ξέρεις, μου αρέσουν εμένα αυτά πάρα πολύ. Λοιπόν, τι επάγγελμα λέει θα έκανες? Πιστεύω ότι θα έκανα το επάγγελμα της παιδαγωγού. Ακόμα, δεν θα το άλλαζα νομίζω ποτέ. Και παιδοψυχολόγος, ναι. Σε ποιο μέρος του κόσμου θα ήθελες να ζεις? Πιστεύω πως θα ήθελα να ζω σε ένα νησί και αυτό το νησί θα ήθελα να είναι η Ικαρία. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια για αυτό το νησί.
Έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια για τη διατροφή των ανθρώπων που ζουν σε αυτό το νησί και για τη μακροζωία τους, οπότε πιστεύω πως θα ήθελα να ζήσω στην Ικαρία. Μισό λεπτό, επόμενη ερώτηση. Τρία. Όχι, ναι, τρία. Υπάρχει κάποιος YouTuber τον οποίο εμπιστεύτηκες, μιλούσες και πλέον έχουν χαλάσει σχέσεις σας? Η απάντηση είναι ναι. Είμαι ένα παιδί το οποίο δυστυχώς ανοιγόταν πολύ, τώρα πια δεν ανοίγομαι τόσο. Τι εννοώ, θα μιλήσω πια, έχω γίνει πολύ πιο κοινωνική από πριν. Όχι ότι πριν ήμουν αντικοινωνική, αλλά δεν πήγαινα να μιλήσω, δεν χαμογελούσα πολύ. Πίστευα ότι αυτός με κοιτάζει έτσι, είναι εχθρός μου, με ζηλεύει κάπως, ξέρεις, εδώ. Εγώ το λέω ευθέως, δεν μοιάζει. Αλλά μέσα από τη ψυχοθεραπεία έχω μάθει πράγματα πάρα πολύ όμορφα για μένα και πλέον δεν νιώθω έτσι. Αλλά το ότι έχω εμπιστευτεί και δεν εμπιστεύομαι πλέον, ναι, δεν εμπιστεύομαι. Και με αυτόν, βασικά με την κοπέλα που χαλάσαν οι σχέσεις μας, εντάξει, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Μιλάω για κοπέλα γιατί ο μόνος YouTuber που ακολουθώ και ακούω άντρας είναι ο Άρης Ογκίνης, σίγουρα τον έχετε ακούσει, τον έχετε δει στα σχόλια που μου γράφει. Μόνο αυτόν βλέπω. Άρη, συγγνώμη αν δεν σου γράφω σχόλια, αλλά κάποιες φορές δεν προλαβαίνω. Τέταρτη ερώτηση. Ποιες γλώσσες θα ήθελες να μιλάς άπτεστα και για ποιους λόγους? Θα ήθελα να μιλάω άπτεστα, άπτεστα όμως τα αγγλικά. Τα μιλάω πολύ καλά, αλλά θα ήθελα να τα μιλάω άπτεστα, διότι είναι η γλώσσα η παγκόσμια γλώσσα που λέω και εγώ, μιλάνε παντού αγγλικά, έστω και αν λένε ότι δεν ξέρουν να μιλήσουν. Θα ήθελα να μιλάω άπτεστα τη γερμανική, διότι εδώ μένω και θα ήθελα και να προχωρήσω σε επαγγελματικό επίπεδο και γενικότερα να συνεννοούμε χωρίς προβλήματα, πάρα πολύ. Και φιλιππινέζικα θα ήθελα να μάθω, διότι έχω ακούσει τη Λίνα πώς μιλάει με τις αδερφές της και τις ξαδέρφες της και θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω αυτή τη γλώσσα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και επειδή την χάνει να έχω και στο Facebook αδερφές της Λίνας, θα ήθελα πάρα πολύ έτσι να μιλάμε μαζί. Αλλά, εντάξει, είναι πολύ δύσκολο αυτό, αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, επόμενη ερωτησούλα είναι: έχεις μπει ποτέ σε πειρασμό να ψάξεις στο ίντερνετ, Facebook, Instagram κτλ. Άτομα που αντιπαθείς πρώην ή που έχετε μαλώσει μόνο και μόνο από περιέργεια? Καλέ, ναι! Ποιος δεν το έχει κάνει αυτό? Τι περίμενα να σου πω? Όχι, εγώ δεν το έχω κάνει αυτό ποτέ. Δεν υπάρχει λόγος. Προφανώς και δεν το έχω κάνει, εννοείται. Και ειδικά στις αρχές που τα είχα με τον άντρα μου, τα είχα, εννοείται ότι θα έμπαινα και θα βλέπα, εννοείται. Τουλάχιστον για μένα εννοείται, γιατί είμαι άνθρωπος και οι άνθρωποι το έχουμε αυτό το πράγμα, από περιέργεια που λες. Αλλά πλέον, όχι, έχω να το κάνω πάρα πολύ καιρό αυτό που λες, χρόνια. Αλλά ότι το έχω κάνει, ναι, έχω κάνει, εννοείται. Έκτη ερώτηση, τρώτε ακόμα πιτόγυρα τα Σάββατα με τον Κυριακό? Κοίταξε να δεις, όταν είμαστε εδώ στο Μόναχο, το Σάββατο είναι πιτόγυρο day. Σήμερα όμως κάναμε την εξαίρεση και έφτιαξα πίτσα, ψήνεται στο φούρνο τώρα. Στην Ελλάδα δεν τρώγαμε πολλά πιτόγυρα, δεν ξέρω, δεν μ' αρέσανε. Τρώγαμε πιο πολύ πίτσα, εδώ πέρα ναι. Και μπορώ να προτείνω και από όποιον θέλει και σε όποιον θέλει, από πού τρώω και θα με θυμηθείτε, κάνει πάρα πολύ καλό πιτόγυρο. Λοιπόν, μπορείς να μας μιλήσεις για το πώς αισθάνεσαι ότι είναι Γερμανίδες και Γερμανοί και πώς περνάτε μαζί όταν βγαίνετε, αν έχεις φίλες, φίλους από Γερμανία? Λοιπόν, και ξέρεις τώρα, είναι κάποιοι που είναι ψυχροί και είναι κάποιοι που είναι θερμοί άνθρωποι, να το πω έτσι, ζεστοί. Εγώ έχω γείτονες οι οποίοι είναι πολύ ζεστοί άνθρωποι. Δηλαδή και τα παιδιά μου που θα τα δουν, θα τους μιλήσουν, θα τους χαμογελάσουν, άσχετα που τα παιδιά μου δεν καταλαβαίνουν. Είναι και κάποιοι που με βλέπουν και μου αλλάζουν τη μορή. Εντάξει, δεν πηγαίνει να αρέσουν σε όλους. Εγώ δεν έχω παράπονο. Όπως είναι και οι Έλληνες και οι Ιταλοί και οι Γερμανοί και οι Φινλανδοί και όλοι. Όλοι οι άνθρωποι είναι και ζεστοί και ψυχροί.
Φίλους Γερμανούς ή φίλες Γερμανίδες δεν έχω. Είχα από τη δουλειά μου συναδέλφους, αλλά όχι φιλίες. Δηλαδή, στα διαλύματα θα μιλούσαμε, θα λέγαμε όχι τα προσωπικά μας. Εγώ δεν ανοίγω με τις αδέλφες ποτέ. Θα λέγαμε, ρε παιδί μου, πώς περνάμε, ξέρω εγώ, πού συχνάζουμε για καφέ κτλ. Αυτό. Αλλά φίλους και φίλες από Γερμανία, εννοείς Γερμανούς πάντα, έτσι, δεν έχω. Έλληνες, ναι, το συζητώ. 8η ερώτηση. Θεωρείς τον εαυτό σου μορφωμένο? Πάρα πολύ καλή ερώτηση, μ' αρέσει. Κοίταξε, τώρα τι γίνεται. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου μορφωμένο για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί τώρα μπορεί κάποιοι να βγουν και να μου πούνε, άντε μωρή ψωνάρα από εδώ. Δεν είναι θέμα ψώνιου. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω σπουδάσει δύο-τρία πραγματάκια, όπως έχω πει και σε βίντεό μου. Και το ΙΕΚ έχω βγάλει αυτό που έβγαλα και το κολέγιο, μετά έκανα μετεκπαίδευση στο Καποδιστριακό. Γενικά θεωρώ ότι έχω γνώσεις μέσα στον εγκεφαλό μου για αρκετά πράγματα. Και όχι μόνο επειδή σπούδαζα, επειδή διαβάζω πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το διάβασμα. Επίσης, θεωρώ τον εαυτό μου μορφωμένο για τον εξής λόγο. Γιατί φροντίζω να... Πώς να σου το πω... Να μορφώνω το μέσα μου, αν θες. Με την ψυχοθεραπεία, με βιβλία, με ταινίες, ψυχολογικού πάντα περιεχομένου, ψυχοεκπαιδευτικού μάλλον περιεχομένου. Μ' αρέσει. Πιστεύω ότι είμαι μορφωμένη σε αυτό το τομέα. Δηλαδή, έχω αναπτύξει την ενσυναίσθησή μου και την αναπτύσσω ακόμα, εννοείται, γιατί άνθρωπος είμαι. Προσπαθώ μέσα μου να με ομορφαίνω συνέχεια με πράγματα έτσι που μου είναι χρήσιμα, κατάλαβες. Για το πνεύμα μου εννοώ. Σε έχει πλησιάσει ποτέ εταιρεία για χορηγία και αν όχι, τι πιστεύεις ότι φταίει και δεν έχει συμβεί ακόμα? Ρωτάω επειδή δεν μας διαφημίσεις ποτέ τίποτα. Είναι θαυμαστικό. Κοίταξε να δεις, δεν με έχει πλησιάσει ποτέ εταιρεία για χορηγία. Έχω διαφημίσει κάποια πράγματα καλλυντικών, όπως από την εταιρεία που εργάζεται η φιλιό μας και από την Avon έχω διαφημίσει. Δεν έχω πάρει χρήματα γι' αυτό εννοείται. Θα ήθελα κάποια χορηγία, δεν το αρνούμε, όπως πιστεύω όλοι οι YouTubers. Γιατί πιστεύω ότι, τι πιστεύω ότι φταίει και δεν έχει συμβεί ακόμα, ότι έχω μικρό κανάλι, ότι δεν κάνω συχνά βίντεο, τουλάχιστον όχι τόσο συχνά για να έρθει μια χορηγία. Ότι είμαι ντόμπρα, ότι... Κοίταξε να δεις, εγώ θα σου πω κάτι. Εμένα, αν μου πού να διαφημίσω ένα προϊόν, πιστεύω ότι θα μου πούνε ότι θα πεις αυτό, αυτό και αυτό. Ναι, έτσι, έτσι δεν γίνεται, δεν ξέρω, ρωτάω, αν ξέρει κάποιος να μου πει. Πιστεύω ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ δεν είμαι ο άνθρωπος που θα βγω και θα σου διαφημίσω... Τι να σου διαφημίσω, ρε εσύ? Το σκουφάκι αυτό της Τζοσελίνα, ας πούμε. Λέμε τώρα έτσι. Το οποίο παρεμπιπτόντως θα το δώσω γιατί δυσμίκρινε. Δεν είμαι άνθρωπος που θα σου πει ότι πάρτο είναι τέλειο εγγυημένα, ενώ εμένα δεν μου αρέσει. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Είδατε, όταν διαφήμισα τα προϊόντα της Φιλιός, ειδικά το lip gloss που μου έδωσε η κοπέλα, ήταν φανταστικό. Όταν λέμε φανταστικό, φανταστικό. Για μένα δηλαδή, για αυτό που θέλω, ήταν super duper και σας το είπα. Ότι σας το δείχνω και σας λέω τη γνώμη μου γιατί δεν κολλάει στα χείλη. Εμένα αυτό το πράγμα μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά τώρα να σου πιάσω τώρα το σκουφί και να σου πω: Κοίτα εδώ τι ωραίο σκουφί και είναι φανταστικό και πήγε να το πάρεις. Ενώ εμένα δεν μου αρέσει, δεν μπορώ να το κάνω ρε παιδιά, δεν είμαι εγώ. Ίσως επειδή με θεωρούν έτσι ντόμπρα και ειλικρινή να μην το κάνουν. Δεν ξέρω τι να σου πω. Ίσως το κανάλι μου πολύ μικρό. Πιστεύω παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτό. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Μετά τα παιδιά, πώς μπορεί να διατηρηθεί η ερωτική σχέση στο ζευγάρι? Η ερωτική σχέση στο ζευγάρι. Κοίταξε να δεις. Πιστεύω ότι είμαστε άνθρωποι, έτσι. Βασικά δεν το πιστεύω, είμαστε. Πρέπει να συζητάμε, πρέπει να μην ξεχνάμε ότι είμαστε ζευγάρι. Γκομενάκια, όπως το λέω εγώ. Και μετά αφού κοιμηθούν τα παιδιά, να φροντίζουμε ένας τον άλλον, τύπου να φτιάξουμε ένα δείπνο μαζί, να δούμε μια ταινία μαζί, να πιούμε ένα ποτήρι κρασί μαζί. Εμείς, ας πούμε, τον Κυριακό δεν έχουμε την ευχαίρεια να βγαίνουμε έξω μόνοι μας.
Το έξω μας σταματάει το σαλόνι, ξέρω εγώ, που θα κάνουμε, θα κάτσουμε στον καναπέ μας ταινία, θα φάμε κτλ. Πιστεύω ότι όταν μια γυναίκα θα φτιαχτεί λίγο. Τώρα εμένα με βλέπεις απεριποίητη, έτσι. Δεν έχω προλάβει να κάνω πολλά πράγματα. Να και το τσουλούφι, γιατί κουρεύτηκα, δεν σας το πω αυτό. Όταν μια γυναίκα λοιπόν, πιστεύω εγώ έτσι, ότι περιποιείται τον εαυτό της, δεν τον αφήνει. Εγώ ας πούμε βλέπεις, θα κάνω λίγο τη γυμναστική μου, θα ασχοληθώ ας πούμε να φάω πρωτεΐνη για να έχω μυς, να είμαι πιο όμορφη βρε αδερφέ, να βαφτώ λίγο όσο μπορώ, να πάω να φτιάξω τα φρύδια μου, να βάλω μια όμορφη μπλουζίτσα, να κάνω λίγο τα μαλλιά μου κάπως, να μην τα αφήσω έτσι αλαλούμ. Πιστεύω τώρα αυτά μετράνε. Όπως ας πούμε και για τον άντρα. Όταν ο άντρας ας πούμε κάθεται στο σπίτι έτσι και πίνει μπύρες και αφήνεται, γιατί έλα μου, εντάξει, εμένα γυναίκα μου με αγαπάει και μετά εμφανίζεται μια ωραία μπυροκυλίτσα. Πρόσεξε, δεν με ενοχλεί η μπυροκυλιά. Με ενοχλεί ο τρόπος που σκέφτεται ο άλλος. Δηλαδή, εντάξει, ό,τι και να κάνω, αυτή θα με γουστάρει. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν γυναίκες που δεν τους νοιάζει, όντως. Εμένα με νοιάζει. Θέλω να βλέπω τον άντρα μου όμορφο και περιποιημένο. Και αυτό το ίδιο εμένα. Δηλαδή, αν φορέσω, ας πούμε, κάτι το παντελόνι, ας πούμε, που είναι φαρδί, θα μου πει βγάλ το, δεν μ' αρέσει πάνω σου. Δεν σου δείχνει το σώμα σου, ας πούμε, καταλαβές. Υπάρχει πραγματικός χώρος για αυτού του είδους την επαφή. Κοίταξε να δεις. Σου είπα, εμείς σαν ζευγάρι δυσκολευόμαστε όταν είμαστε στο Μόναχο να έχουμε χρόνο για μας. Μόνο όταν τα παιδιά κοιμούνται, 1,5-2 ώρες δηλαδή, να κάτσουμε να ράξουμε και να κάνουμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Επίσης, εμείς είμαστε άνθρωποι που να, εγώ τώρα κάνω βίντεο, ο άντρας μου παίζει PlayStation μέσα. Θέλουμε να έχουμε το χώρο μας και το χρόνο μας. Και αυτό μας δίνει την ευκαιρία να θελήσουμε ο ένας τον άλλον, καταλαβές. Πώς να το εξηγήσω, θα έρθει η στιγμή που θα πούμε πάμε μέσα να ράξουμε δυο μας, ξέρω εγώ. Θα θελήσουμε ο ένας τον άλλον. Τελευταία ερώτηση, έτσι, η ενδέκατη. Αν γνώριζες έναν άντρα στο μετρό, πιάνατε κουβέντα και ένιωθες ότι θες να τον κάνεις φίλο σου, θα έβγαινες ραντεβού μαζί του ή θα το έκοβες επειδή είσαι παντρεμένη ή δεν ξέρω κι εγώ το λόγο. Όταν λες να τον κάνω φίλο μου, παρέα. Κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται εδώ. Εγώ είμαι ένα παιδί που λόγω του καναλιού μου στέλνει πολύ σε κόσμος μηνύματα. Και πολλές φορές και αργά το βράδυ. Προφανώς και θα με ρωτήσει ο άντρας μου και θα μου πει ποιος είναι αυτός που μιλάς. Θα του πω, α, θα το έκοβα. Θα του πω, είναι αυτός, έχει αυτό το θέμα, μου το λέει, πες να κάνω βίντεο με το θέμα του ή απλά ήθελε να μου μιλήσει, ξέρω εγώ, και να μου πει τον πόνο του. Δεν τον πειράζει, γιατί του λέω ποιος είναι. Του λέω, να, δες τον, αυτός, καταλαβαίνεις, δεν τον πειράζει. Αλλά αυτό που λες για το μετρό, θα πιάνομαι κουβέντα, ναι. Σίγουρα θα πιάνομαι κουβέντα, γιατί μου αρέσει εμένα αυτό το πράγμα να μιλάω. Αλλά για ραντεβού μαζί του, όχι. Αν ήθελε να βρεθούμε, θα του έλεγα, θα βρεθούμε, αλλά θα πάμε σε ένα παιδότοπο με τα παιδιά μου και με τον άντρα μου, γιατί εμένα έτσι μ' αρέσει, εγώ έτσι κάνω. Αλλά να βγω με έναν άγνωστο ραντεβού, όχι. Καταρχάς, δεν θα ήθελα ούτε ο Κυριακός να το κάνει αυτό. Άρα, δεν κάνω ό,τι δεν θέλω να μου κάνει ο άλλος, έτσι. Αλλά για να βγω ραντεβού μαζί του, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορώ εγώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Το θεωρώ, όχι, χαζό, μωρέ, δεν ανώφελο, όχι ανήθικο. Ανώφελο. Δεν έχει νόημα να βγει ραντεβού με έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει ενώ είσαι παντρεμένο. Θα το κόβω, ναι. Για ραντεβού θα το κόβω. Για να τον κάνω φίλο παρέ και να μιλάμε, όχι, θα το κόβω. Άνθρωποι είμαστε. Αλλά για ραντεβού, ναι, θα το κόβω. Ελπίζω να σου απάντησα σε ερωτήσει, να άκουσε αυτά που ίσω ήθελε να ακούσει ή τουλάχιστον να σου άρεσαν οι απαντήσει μου. Θα επανέλθω παιδιά με τα βίντεο, θα κάνω πιο συχνά τώρα που είμαι εδώ στο σπίτι, γιατί σήμερα κάναμε πάλι αλλαγές στο σπίτι και
κουραστήκαμε πάρα πολύ και αυτή τη στιγμή που κάνω το βίντεο εγώ είμαι κομμάτια, αλλά δεν θέλω να το δείχνω γιατί εντάξει, εγώ γούσταρα να το κάνω το βίντεο. Σήμερα λέω θα αφιερώσω έτσι μισή ώριτσα για μένα μέχρι να γίνει πίτσα και να κάνω κάτι αυτό που γουστάρω εγώ ρε παιδί μου, να κάνω ένα βίντεο για τα φιλαράκια μου. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω, αυτά είχα να σου πω κοπελίτσα μου και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσες την ιδέα για βίντεο. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και να είστε κι εσείς όλοι καλά. Α, και θέλω να σας πω κάτι το τελευταίο που ξέχασα να το πω και κακώς δεν το είπα στην αρχή. Παρατήρησα ένα βίντεο της Αλκμίνης. Είναι Αλκμίνης Channel, η οποία κοπέλα τάχωσε και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Μίλησε για την καταγωγή της. Αν δεν κάνω λάθος είναι κριτικοπούλα. Αν δεν κάνω λάθος. Αλκμίνη, αν είσαι από άλλο νησί, συγχώρεσέ με. Η οποία τάχωσε πάρα πολύ, να μπείτε να το δείτε. Το νομίζω είναι το τελευταίο της βίντεο ή το πρώτο τελευταίο, δεν θυμάμαι. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Γιατί μ' άρεσε. Μ' άρεσε να βλέπω πάρα πολλοί ανθρώπους που είναι απλοί. Δεν κολώνουν και θα ταχώσουν. Αυτή η ντομπροσύνη εμένα μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Η κοπέλα δεν ξέρει ότι εγώ την αναφέρω αυτή τη στιγμή στο βίντεο μου και δεν ξέρω αν θα το μάθει βασικά, δεν ξέρω αν με βλέπει. Αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανε Σαρκμίνη και πραγματικά εγώ μαζί σου. Και μη φοβάσαι κανέναν. Και όσοι σε κράζουνε, ξέρεις. Άντε, γεια. Ναι. Φιλάκια πολλά σε όλους και σε όλες. Γεια σας.